του. Εύκολο όμως το πέρασμα της μπάλας. Κούσμιτς. Η Σερβία που θα παίξει και με τον χρόνο. Οι Τούρκοι είναι αυτοί που βιάζονται πλέον. Μπογδάνοβιτς. Λούτσιτς. Για τον Γιόβιτς. Ολοκληρώνεται ο χρόνος. Κερδίζει η άμυνα. Καθώς ο Γιόβιτς εκτέλεσε μετά την κόρνα. Δύο φορές λέει ο Τζόρτζεβιτς ότι έχετε δώσει παράβαση 24, νομίζω όμως ότι έχουν δίκιο οι διαιτητές. ...90 δευτερόλεπτα ακόμη στο παιχνίδι. Οσμάν. Περνά την μπάλα στον Ερντέν. Φάουλ του Κούσμιτς και δικαίωμα για βολές. Καλή επιλογή, σωστή επιλογή του Οσμάν. Αρκεί όμως να ευστοχίσει τις βολές ο Ερντέν. Και αυτό δεν είναι και απόλυτα σίγουρο. Έχει 4-9, 44% ποσοστό στο παιχνίδι. Νωρίτερα σπατάλησε ένα ζευγάρι από τα 4,5 μέτρα. Η πρώτη είναι εύστοχη πάντως. Μειώνει στους 4. 76-72. Μόνο οι Σέρβοι ακούγονται τώρα μέσα στη Φενέρμπαχτσε αρένα. Άστοχη η δεύτερη. Και φάουλ το οποίο κάνει ο Ερντέν στον Λούτσιτς. Μάλιστα είναι το 5ο φάουλ της Τουρκίας στην τελευταία περίοδο και δίνει βολές στο Σέρβο. Διπλό λάθος από τον Σεμί Ερντέν. Η μάχη γίνεται για το ποια ομάδα θα καταταγεί δεύτερη στον 4ο όμιλο της Κωνσταντινούπολης. Η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής είναι η Ρωσία. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Λούτσιτς. Και πάλι στους 6 το προβάδισμα των Σέρβων. Συμπαχή. Ερντέν. Μα οι Τούρκοι θέλουν τρίποντο. Θα το πάρει ο Οσμάν. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Μπογδάνοβιτς και τον Λούτσιτς. Αν ευστοχίσουν οι Σέρβοι, ουσιαστικά το παιχνίδι θα τελειώσει. Μπογδάνοβιτς. Του δίνει το σκρίνο Κούσμιτς. Πάνω του Ερντέν. Μιλιοσάβλεβιτς για τον Γιόβιτς. Πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound και βολές για τον Κούσμιτς. Φάουλ από τον Ερντέν, το 4ο προσωπικό. Νωρίτερα, ενδεχομένως να υπήρχε φάουλ και στον Γιόβιτς. Εύστοχος ο Κούσμιτς από την γραμμή. 79-72. Οι Σέρβοι που έχουν αγγίξει την νίκη, το γνωρίζει ο Τζόρτζεβιτς. Έξω και το χαμόγελο. Αστοχή στη δεύτερη ο Κούσμιτς. Με 5 πόντους και 8 rebound στο παιχνίδι. 79-72. Το κλέψουμε από τον Μπογδάνοβιτς. Θα ξεκινήσει τον εμβριασμό. Φοβερό στόχο από τον Οσμάν. Ακόμη ένα. Όμως η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Σέρβων. Θα πάρουν και το φάουλ βολές για τον Στεφάν Γιόβιτς. Ο Οσμάν έχει δώσει 2 εκπληκτικά stop. Όμως δεν είναι αρκετά για την Τουρκία. Βλέπετε, Μπογδάνοβιτς. Ήξερε εδώ ότι είχε παίκτες στην πλάτη του, το ρίσκαρε και το πλήρωσε. Φοβερό και τρομερό το άλμα του Τσεντί Οσμάν. Άστοχη η πρώτη βολή του Γιόβιτς. Το 79-72 παραμένει, αλλά πλέον 25 δευτερόλεπτα απομένουν στον αγώνα. Ασφαλώς έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ. Ένα προβάδισμα 8 πόντων όμως σε αυτό το διάστημα, τι μπορεί να γίνει.
ειδικά από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται οι Τούρκοι. Μπαχμούτογλου. Παίρνει ένα screen, εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Airball. Αφήνει την μπάλα ο Ερτζέν. Στο σερβικό καλάθι. 80-74 στα 13 δευτερόλεπτα. Μπήκε η μπάλα στο παρκέ. Μπογδάνοβιτς. Δίνει με πάσα πίσω από την πλάτη. Για να ξεμαρκαριστεί το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται στην Κωνσταντινούπολη. Τελικό αποτέλεσμα 80-74. Η νίκη της Σερβίας. Τα συγχαρητήρια του Τζόρτζεβιτς στον Φουτσαρίτσα. Πικραμένοι θα φύγουν οι Τούρκοι από το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως πάλεψαν, δεν τα κατάφεραν απέναντι σε μια ομάδα που έχει σαφώς καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τελικό αποτέλεσμα 80-74.